Χαίρετε. Σάββατο, 20 Ιουλίου σήμερα και πάμε στο δεύτερο vlog της μέρας. Είναι πολύ ωραίο vlog που έρχεται από έναν κύριο, ο οποίος μου γράφει και το όνομά του, αλλά δεν θα το διαβάσω γιατί μου διευκρινίζει αν θέλει να διαβάσω το όνομα. Τροφή για σκέψη. Κυρία Πετρίδου, επειδή παρακολουθώ τα βιντεάκια σας με αμύωτο ενδιαφέρον, θα ήθελα τη γνώμη σας. Για ένα θέμα. Τι κάνει μια νεαρή γυναίκα να έλκεται από έναν μεγαλύτερο άνδρα, κατά πολύ μεγαλύτερό της? Είναι η εμπειρία? Είναι η οικονομική θέση? Είναι το απόσταγμα ζωής που μπορεί να κουβαλάει μαζί του ένας όριμος άνδρας? Ή οτιδήποτε άλλο? Σας ρωτάω με όλο το θάρρος, επειδή έχουμε διχογνωμία στην παρέα των αντρών που συνηθίζουμε να βγαίνουμε και να φιλοσοφούμε επί παντός επιστητού. Εδώ, φίλε, να σου πω και να μου επιτρέψεις τον ενικό της φιλικότητας, όχι της αγένειας, παρόλο που εσύ χρησιμοποιείς τον πληθυντικό της ευγενίας, ότι είναι πάρα πολύ καλά που κάνετε εσύ και οι φίλοι σου και βγαίνετε έξω και μιλάτε και φιλοσοφείτε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι περνούσαν πολλές ώρες τη μέρα οι άνδρες με τους άνδρες, κυνηγώντας ή κάνοντας μαζί τις εργασίες που έκαναν, και οι γυναίκες με τις γυναίκες, φροντίζοντας τα μωρά, καλλιεργώντας γύρω από το σπίτι, ετοιμάζοντας τα φαγητά, τα ρούχα κτλ. Κάτι που λείπει πολύ από τη σημερινή εποχή, όπου υπάρχει έτσι μια απομόνωση και μια αποξένωση λόγω της εργασίας που είναι πολλές ώρες, της εργασίας που είναι μοναχικής πολλές φορές, λόγω των υποχρεώσεων που έχει ο καθένας. Λείπει αυτό το αναζωογονητικό, το να βρισκόμαστε με τους φίλους μας και να περνάμε χρόνο και συζητώντας και φιλοσοφώντας. Και αυτό είναι ωραίο να το κάνουν και άνδρες και γυναίκες. Λοιπόν, έχετε ένα ερώτημα. Δεν μου λες ποια είναι η δική σου άποψη, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Λες ότι έχετε αυτή τη διχογνωμία στην παρέα των ανδρών για το για ποιο λόγο μια νεότερη κοπέλα έλκεται από ένα κατά πολύ μεγαλύτερο άνδρα. Άμα λέστε κατά πολύ μεγαλύτερο άνδρα, φαντάζομαι 20 με 30 χρόνια μεγαλύτερο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι η οικονομική δύναμη που μπορεί να κατέχει ένας άνδρας. Άλλοι η καταξίωση και το κύρος που μπορεί να έχει ένας όριμος άνδρας. Άλλοι απλώς ο έρωτας. Θα ήθελα τη γνώμη σας επί του συγκεκριμένου θέματος. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι πως δεν έχω γνώμη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, γιατί κάθε ζευγάρι είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη ανθρωπιστική. Δεν είναι η ίδια με τις θετικές επιστήμες που ένα και ένα κάνουν δυο στα μαθηματικά μέχρι εκεί ξέρω. Ή τα στοιχεία που μελετάει η φυσική είναι συγκεκριμένα. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε σχέση που σχηματίζει ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Άρα δεν μπορώ να γνωρίζω για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Έχοντας όμως μια μακρόχρονη πείρα στις ανθρώπινες σχέσεις λόγω της 20χρονης ενασχόλησης μου με το αντικείμενο που έχω εργαστεί ως επαγγελματίας ψυχολόγος και έχω δει χωρίς υπερβολή χιλιάδες ζευγάρια, χωρίς υπερβολή, μπορεί να κάνω κάποιες χιλιάδες ζευγάρια, μπορεί 5.000 ζευγάρια να έχω συναντήσει, και λόγω του ότι έχει από το 2013 που συνομιλώ καθημερινά με χιλιάδες ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο, όπως συνομίλησα και τώρα μαζί σας, και έχω ακούσει πολλές ιστορίες, θα μπορώ να σας πω τα δικά μου συμπεράσματα, όχι συμπεράσματα, μπορώ να σας πω τι έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Η πρώτη περίπτωση, η οποία ίσως είναι και συνηθισμένη, ή πιο συνηθισμένη, είναι η περίπτωση που μια νεότερη κοπέλα, π.χ. 30 ετών, ερωτεύεται έναν άνδρα 60 ετών, 65 ετών, 50 ετών, 55 ετών, μια κοπέλα 25 ετών, έναν 55 ετών, μιλάμε για τις μεγάλες διαφορές ηλικίας, ή κάνει σχέση με έναν τέτοιον άντρα, ελκύεται, γιατί η λέξη ελκύομαι σημαίνει με τραβάει ο άλλος. Όταν λέτε ελκύομαι, αυτό προϋποθέτει ή οδηγεί στο ότι τον θέλει η γυναίκα αυτόν τον άνδρα. Υπάρχει περίπτωση μια νεότερη γυναίκα, ειδικά που να έχει και οικονομική δυσπραγία, και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει με κοπέλες από πρώην κομμουνιστικές χώρες, από τρίτες χώρες που είναι φτωχές και έρχονται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο για ένα καλύτερο μέλλον, να επιδιώκουν να δημιουργήσουν ερωτική σχέση με ένα μεγαλύτερο άνδρα για να τακτοποιηθούν οικονομικά.
Αυτό μπορεί να είναι μία περίπτωση. Όμως, θέλω να πω ότι εγώ έχω συναντήσει δύο διαφορετικές εκφάνσεις αυτής της περίπτωσης. Η μία περίπτωση είναι μία γυναίκα νεότερη να είναι μαζί με ένα μεγαλύτερο άνδρα γιατί θέλει να έχει οικονομική ασφάλεια και γιατί θέλει να έχει μια καλύτερη και εξασφαλισμένη οικονομική ζωή και να μην τον εκτιμάει, να μην τον αγαπάει ούτε σαν άνθρωπο, μέσα της να τον μισεί και αυτό να μπορεί να το δει ξεκάθαρα η ψυχολόγος στην οποία θα πάει αυτή η γυναίκα. Εντάξει, γιατί ως ψυχολόγος, μιλάω ειδικά για τις περίπου τα 20 χρόνια που ήμουν στο γραφείο, οι άνθρωποι ερχόντουσαν και μου έλεγαν τα σώψυχά τους. Άρα έχω συναντήσει κοπέλες που έκανα γάμους με κίνητρο την οικονομική εξασφάλιση, οι οποίες δεν ήθελαν τον άντρα τους με τίποτα, δεν τον ανεχόντουσαν, ενώ δεν τις έλκυε, ήταν μαζί του για το συμφέρον. Και ως αποτέλεσμα αυτής της καταπίεσης που έκανα στον εαυτό τους να κοιμούνται με έναν άντρα που δεν το θέλουν, να πηγαίνουν βόλτα με έναν άντρα που δεν το θέλουν, να περνάνε τη μέρα τους με έναν άντρα που δεν το θέλουν, ανέπτυσα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Όπως ξέρω εγώ, κατάθλιψη, άγχος ή διάφορα ηθικά προβλήματα, όπως τον κερατώνω. Λοιπόν, έχω δει όμως και την περίπτωση, μια πολύ νεότερη γυναίκα, να είναι μαζί με ένα μεγαλύτερο άνδρα, έχοντας υπόψη της και το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή να έχει παίξει ρόλο στην επιλογή της ότι αυτός ο άνδρας μπορεί να της παρέχει οικονομική ασφάλεια, όμως να τον αγαπάει, να τον συμπαθάει, να τον εκτιμά, να τον γνιάζεται, να τον φροντίζει. Και γιατί όχι και να τον ερωτευτεί. Συνήθως είναι δύσκολο να ερωτευτείς άμα το πρώτο σου κίνητρο είναι το χρήμα. Μπορεί όμως την πορεία να δεθείς με έναν άνθρωπο και αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η ανθρωπιά. Να έχεις ανθρωπιά, να γνιάζεσαι αν ο άλλος είναι καλά, να στενοχωριέσαι όταν δεν είναι καλά, να χαίρεσαι με τη χαρά του, να λυπάσαι με τη λύπη του. Άρα ακόμη και σε γάμους οικονομικού συμφέροντος ή σε σχέσεις οικονομικού συμφέροντος μπορεί να υπάρξει αυτή η ανθρώπινη σύνδεση. Μια άλλη περίπτωση που μπορεί να συμβαίνει είναι μια νεότερη κοπέλα η οποία έχει daddy issues που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή έχει άλλη τα ψυχολογικά θέματα με τον πατέρα της. Είτε γιατί ίσως μεγάλωσε χωρίς πατέρα, είτε γιατί οι γονείς της χώρισαν και είχε γίνει γονική αποξένωση, ήταν αποξενωμένη από τον πατέρα της, είτε γιατί ο πατέρας ήταν από τη ζωή της με οποιοδήποτε τρόπο, ή γιατί ο πατέρας της την απέρριπτε ίσως, ή γιατί ο πατέρας της μπορεί να συμπαθούσε ένα άλλο από τα παιδιά του, δεν ξέρω, για διάφορους λόγους. Μπορεί μια κοπέλα να μεγαλώσει, να γίνει 20 χρόνων, 25 χρόνων, 30 χρόνων και να έχει μέσα της αποθυμένο ότι ο μπαμπάς της δεν την αγαπάει. Και έτσι να ελκύεται ερωτικά από μεγαλύτερους άνδρες, γιατί υποσυνείδητα θέλει να βιώσει αυτό το πράγμα, να πάρει πίσω το δίκιο της στην ενήλικη ζωή με το να κερδίσει την αγάπη ενός άνδρα που έχει την ηλικία του πατέρα της. Αυτή η περίπτωση ενέχει κάποιους κινδύνους. Πρώτον, εάν αυτό που ελκύει την κοπέλα σε έναν άνδρα είναι η ψυχοπαθολογία της ή η καλύτερη ψυχική της αδυναμία, το γεγονός ότι έχει άλλη τα θέματα μέσα της, ένα πρόσωπο το οποίο έχει παιδικά τραύματα που δεν τα έχει ξεπεράσει, είναι πολύ πιθανό μέσα στη σχέση να βγάλει διάφορες συμπεριφορές που να δυσκολεύουν και την ίδια και τον σύντροφό της. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αν γίνουν παιδιά σε μια τέτοια σχέση, όπως και στην τρίτη περίπτωση που θα πω μετά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο μεγαλύτερος γονιός που είναι ο πατέρας, ειδικά άμα είναι και 70 ετών όταν κάνει τα παιδιά του και 60 ετών όταν κάνει τα παιδιά του, υπάρχει μεγάλη περίπτωση τα παιδιά αυτά να στερηθούν τον πατέρα τους νωρίς. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο μέσος όρος ζωής των ανδρών στην Ελλάδα είναι τα 75-76 χρόνια, αν κάνει ένας άνδρας παιδί στα 70 του, το παιδί του δεν θα έχει τον πατέρα, είναι πολύ πιθανό να μην έχει τον πατέρα του στη ζωή του, ξέρω εγώ, μέχρι να ενηλικιωθεί. Και εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω για εσάς εκεί στην παρέα την ανδρική, σε ποιες ηλικίες έχουν πεθάνει οι πατεράδες σας. Εγώ είμαι 44 ετών, ο πατέρας μου είναι 70 και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Και θέλω για πολλά χρόνια ακόμη να είναι υγιής ο πατέρας μου, να είμαστε υγιείς και εμείς και να το χαιρόμαστε και να μας χαίρεται. Ακόμη και στα 44 τώρα να ορφανέψω θα με πειράξει πάρα πολύ. Φανταστείτε ένα παιδί που να ορφανεύει στα 5, να ορφανεύει στα 10, να ορφανεύει στα 15. Είναι και αυτός ένας παράγων που πρέπει να σκεφτούμε.
Και γενικότερα θα έλεγα ότι σε αυτές τις σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας, η ανησυχία μας δεν είναι αν η νεαρή κοπέλα είναι με τον μεγαλύτερο άνδρα για τα λεφτά του, για το κύρος του, για τα χρήματά του, για οτιδήποτε άλλο. Τα λεφτά και τα χρήματα είναι το ίδιο πράγμα. Είτε για να λύσει τα ψυχολογικά της θέματα. Αλλά το πρόβλημα είναι να μην, στην περίπτωση που αποφασίσει αυτό το ζευγάρι να κάνει παιδιά, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο πιθανό να μεγαλώσουμε τον ένα γονέα. Λοιπόν, η άλλη περίπτωση, είναι άλλες δύο περιπτώσεις. Η άλλη περίπτωση που είχα κάνει με το κύρος και την κοινωνική καταξίωση, αυτό το συναντάμε σε γυναίκες that they want to marry up. Λένε οι Άγγλοι marry up, σημαίνει να παντρεύουμε ένα πρόσωπο από μια ανώτερη κοινωνική τάξη, άρα μέσω του γάμου μου να ανεβώ κοινωνική τάξη. Δηλαδή να προέρχομαι από μια οικογένεια χαμηλής κοινωνικής τάξης και να ελκύομαι, να ερωτεύομαι έναν άνδρα από ψηλότερη κοινωνική τάξη, ούτως ώστε να γίνω κι εγώ γνωστός, να γίνω κι εγώ γνωστή, να αποκτήσω αξία, να γίνω κυρία του κυρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί πάλι το κίνητρο να είναι η κοινωνική ανέλυξη ή να ελκύει στη γυναίκα το γεγονός ότι ο άνδρας έχει γνωριμίες, έχει κοινωνικό κύρος, θα γίνει και η ίδια πιο σπουδαία και πιο σημαντική με το να είναι μαζί του. Μπορεί όμως και να τον αγαπήσει. Μπορεί και να μην τον αγαπήσει όμως. Γιατί όταν το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο μας ελκύει σε κάποιον άνθρωπο είναι ηλιστικό, γιατί είναι και τα χρήματα είναι ηλιστικό πράγμα και η κοινωνική τάξη είναι ηλιστικό πράγμα και η κοινωνική ισχύ και η κοινωνική επιφάνεια πάλι, είναι κάτι πάλι ηλιστικό, κάτι που δεν είναι πνευματικό, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να μην μας αγαπήσει πραγματικά ο άλλος. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση που όντως μια γυναίκα νεότερη μπορεί να ερωτευτεί πραγματικά έναν άντρα μεγαλύτερο και χωρίς να έχει daddy issues και χωρίς να έχει ανάγκη τα χρήματα και χωρίς να έχει ανάγκη την κοινωνική καταξίωση. Γιατί είμαστε άνθρωποι και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουμε ερωτικά συναισθήματα τα οποία έχουμε ερωτικές επιθυμίες. Έχουμε την ερωτική λειτουργία, τη συναισθηματική ερωτική λειτουργία που είναι προαιρετική μεν, αλλά άμα κάποιος δεν είναι ερωτευμένος και άμα κάποιος δεν βρίσκεται μέσα σε μια ερωτική σχέση, επιθυμεί, κατά βάθος επιθυμεί να βρίσκεται σε ερωτική σχέση, οπότε μπορεί δύο άνθρωποι διαφορετικής ηλικίας να βρεθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο να τους φέρει κοντά, μπορεί να είναι στην εργασία, μπορεί να είναι σε ένα χόμπι κάπου, και πραγματικά να ερωτευτεί ο ένας τον άλλο, να αγαπήσει ο ένας τον άλλο, να συμπαθήσει ο ένας τον άλλο. Γιατί ανεξαρτήτως ηλικίας, κατά βάθος μέσα μας, όλοι μας κουβαλάμε εκείνο το μικρό παιδί. Εκείνο το μικρό παιδί που είμαστε στα 10 μας, στα 7 μας, στα 8 μας, στα 11 μας. Και όσο και αν μεγαλώνουμε, και στα 50 και στα 60 και στα 70 και στα 80, αλλάζει απ' έξω η φάτσα μας. Στην ουσία έχουμε εκείνο το μικρό παιδί μέσα μας, που όταν ερωτευόμαστε, το μικρό παιδί το δικό μας ερωτεύει το μικρό παιδί του αλουνού. Οπότε η ηλικία δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται για αυθεντικό έρωτα και αυθεντική αγάπη. Και πότε είναι αυθεντικός έρωτας και αυθεντική αγάπη? Όταν το πρώτο κίνητρο είναι η ερωτική έλξη και η ερωτική αγάπη προς το άλλο πρόσωπο και όχι τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο που έχουμε πει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση της πραγματικής αγάπης, πάλι εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις για το να γεννηθούν παιδιά σε ένα τέτοιο γάμο, σε μια τέτοια σχέση, λόγω του ότι τα παιδιά είναι πιθανόν να χάσουν νωρίς το γονιό τους που είναι πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία από τον άλλο γονιό και να στερηθούν την παρουσία του γονιού τους στη ζωή τους. Δεν ξέρω αν σας έχω απαντήσει τα ερωτήματα σας ή αν σας έχω μπερδέψει περισσότερο. Καλά να περνάτε, πείτε και ένα τσίπουρο και για μένα. Γεια σας.